Θεωρητών εργασίας, να κάνουν επιτόπιους ελέγχους. Πάντως, κύριε Στρατούλη, να διαπιστώσουν την παρανομία, να βάλει το πρόστιμο. Κύριε Στρατούλη, μου γράφουν. Μου γράφουν. Προσωπικό. Μου γράφουν. Νομική προστασία επί κύριε Στρατούλη, με ακούτε. Σας ακούω. Ούτε ναι, καν τα έξοδα. Σας διακόπτω μόνο. Τις βετζίνες τους για να πάνε να κάνουν ελέγχους. Σας διακόπτω μόνο για ένα λεπτό για να πω ότι ρωτούν εδώ πολλοί φίλοι στο διαδίκτυο, μου λένε, μα δεν γνωρίζουν, για παράδειγμα, η πολιτική μας σταγή. Οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι, ότι οι εργοδότες πολύ συχνά κόβουν από το μεροκάματο για να σου βάλουν ένσημα. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κοντεύουν, είναι πολύ κοντά πια στο να λένε στους εργαζομένους ότι θα εργαστείτε με φαΐ και στέγη αντί για μισθό. Συμβαίνουν αυτά. Μου γράφουν ότι υπάρχει ορομίσθιο 2 ευρώ, για παράδειγμα, σε πολλές επιχειρήσεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ γι' αυτό σας είπα ότι δυστυχώς τα 4 χρόνια του μνημονίου η εργατική νομοθεσία μετατράπηκε σε εργοδοτική νομοθεσία και δεν έχουν καμία προστασία οι εργαζόμενοι. Και γι' αυτό σας είπα ότι δεν αρκεί μόνο ένα πρόστιμο, όσο αυστηρό και να είναι, που θα το ψηφίσουμε, χρειάζεται και ισχυροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και κάτι ακόμη, κύριε Υπουργέ. Έχουν διαλυθεί τα χρόνια του μνημονίου. Μου γράφουν. 1150 επιθεωρητές εργασίας, έχουμε 830 σήμερα. Μου γράφουν ότι πηγαίνουν στο ΣΕΠΕ και τους λένε, έχεις εργασία και ήρθες εδώ να διαμαρτυρηθείς, μη μιλάς. Ναι, κακώς τους το λένε, αλλά εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε, κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας, ότι τουλάχιστον οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ και οι ελεγκτές του ΙΚΑ θα έχουν τα έξοδα μετακίνησής τους να πάνε σε επιχειρήσεις για να τις ελέγξουν. Που σήμερα ούτε αυτό έχει διασφαλιστεί. Το καταλαβαίνετε τι λέμε, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό λέμε δεν φτάνει μόνο ένα πρόστιμο. Κύριε Βρούτση. Θέλει ελέγχους, αποτελεσματικούς ελέγχους. Και βεβαίως, ό,τι εισπράτεται από τα πρόστιμα, να μην πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό και επομένως στους τοκογλύφους πιστωτές της χώρας. Ό,τι εισπράτεται από τα πρόστιμα για την καταπολέμηση της σφυροδιαφυγής, να πηγαίνει για την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης. Νομίζω είναι πάρα πολύ λογικό. Κύριε Βρούτση, εγώ κύριε Χατζηνικολάου χαιρετίζω την καινούργια θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά θέση. Δεν θέλετε να την καταλάβετε, κύριε Υπουργέ. Παρόν ήμουν στη Βουλή, κύριε Στρατούλη. Μην ασχοληθούμε. Διαβάστε τα πρακτικά, μπορεί να μην θυμάστε καλά. Να μην ασχοληθούμε με το παρελθόν. Πάντως, εγώ χαιρετίζω σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο στον πυρήνα του έχει την καταπολέμηση της σφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας. Δεύτερον, κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας πω το εξής. Για πολλά χρόνια, στον τόπο μας, σε λογικές αυτών των συζητήσεων για την αντιμετώπιση αδήλωτης ανασφάλισης εργασίας, επικρατεί πάντα μια άποψη, επικρατούσε, ότι πώς θα την αντιμετωπίσουμε, θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Θα διορίσουμε υπαλλήλους, θα διορίσουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, θα ξαναδιορίσουμε για να πολεμήσουμε. Λάθος αντίληψη. Σήμερα το Υπουργείο Εργασίας διαθέτει 800 ελεκτές του ΣΕΠΕ. Αυτοί οι ελεκτές μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν, πιστέψτε με. Δεν χρειάζεται όμως μόνο η ανθρώπινη παρέμβαση. Χρειάζονται σύγχρονα μέσα, τα οποία πλέον τα διαθέτουμε ως Υπουργείο Εργασίας. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο που σήμερα καταθέτουμε στη Βουλή, που έχουμε καταθέσει, αλλά και με όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε και ονόμασα πριν διαρθρωτικές αλλαγές, σας διαβεβαιώνω ότι αλλάζει η εικόνα του Υπουργείου Εργασίας και μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μπορούμε να κάνουμε ελέγχους που ποτέ δεν φανταζόμασταν ως χώρα. Μπορούμε να εντοπίσουμε ηλεκτρονικά την παράβαση, είτε της εργατικής νομοθεσίας, είτε αυτών που δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές φορές. Δηλαδή, βελτιώνουμε τους εισπρακτικούς μας μηχανισμούς. Και αυτό χαίρομαι που το αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, έχω πολλά μηνύματα για το ΣΕΠΕ που μου λένε ότι είναι διαλελειμμένος. Ότι, ότι ανά τρεις εβδομάδες σου κανονίζει ραντεβού και στο μήνα σου λέει να πας σε δικηγόρο. Να πω κάτι σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Παρακαλώ. Μπήκαμε στην ουσία τώρα, νομίζω. Και να πάω λίγο στους συμπολίτες μας. Βεβαίως, αλλά να πω κάτι. Κύριε Υπουργέ, εμείς από την αρχή είπαμε ότι είμαστε υπέρ των συνδυασμών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, των ελέγχων, όλα αυτά αλίμονο πρέπει να γίνουν. Αυτό που είπαμε και επιμένουμε είναι ότι χρειάζεται και ο ανθρώπινος παράγοντας ο ελεγκτής. Γιατί, κύριε Υπουργέ? Γιατί μπορεί ένας κακόπιστος και κακόβουλος εργοδότης, και είναι πολύ σήμερα, να δηλώσει ότι απασχολεί 50 ανθρώπους με μερική απασχόληση, να είναι τυπικά εντάξει όσα έχει δηλώσει μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά ενώ τους έχει δηλώσει ότι δουλεύουν τετράωρο και τους ασφαλίζει για τετράωρο, με ένσημο, μισό ένσημο, για τετράωρο, στην πραγματικότητα να τους απασχολεί με οχτάωρο. Και αυτό να μην δηλώνεται και να χάνεται αυτό από την κοινωνική ασφάλιση. Αν δεν πάει επιτόπου ο ελεγκτής
της υπηρεσίας ελέγχου του ΙΚΑ ή αν δεν πάει ο επιθεωρητής εργασίας να το διαπιστώσει, να το καταγράψει, να έχει τις επιπτώσεις που πρέπει να έχει και με τον εισαγγελέα και με τα πρόστιμα τα οποία πρέπει να μπουν και άλλες διοικητικές ποινές, πώς θα γίνει, πώς θα το διαπιστώσουμε αν δεν υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Επομένως, ναι στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ναι σε πρόστιμα να είναι αυστηρά όταν τελείται το έγκλημα του να έχει τον εργαζόμενο ανασφάλιστο, αλλά χρειάζονται αναβάθμιση ελεγκτικοί μηχανισμοί και εμάς, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του προγράμματός μας να ενισχύσουμε τους ελέγχους στην αγορά εργασίας, να αναβαθμίσουμε και το ΣΕΠΕ και τα ελεγκτικά κέντρα του ΙΚΑ και να δώσουμε και ρόλο και αρμοδιότητες και δυνατότητες στους ελεγκτές να κάνουν τη δουλειά τους. Το ΣΕΠΕ αναβαθμίστηκε, κύριε Στρατούλη, και το ξέρετε. Και δεν είναι δυνατόν. Ούτε τα δεν είναι δυνατόν. Δεν, δίνετε, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε βγάλει την απόφαση ακόμα με τον κύριο Στουρνάρα. Έχετε φέρει στη Βουλή, το ψηφίσατε και το ψηφίσαμε κι εμείς, από το 20% των προστήμων να πληρώνει τη βενζίνη του στα έξοδα μετακίνησης και πέρασαν 8 μήνες. Λοιπόν, και ακόμα ακούστε, δεν πήγε κύριε η απόφαση. Ακούστε λοιπόν, μέχρι πρότινος, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος, η παράβαση της εργατικής νομοθεσίας όσο αφορά αυτό το έγκλημα, το κοινωνικό και το οικονομικό που λέγεται αδήλωτη εργασία, ήταν της τάξης, αν ήταν, των 400 ευρώ. Και άρχισε μια λογραφία μεταξύ των επιθεωρητών, η οποία κρατούσε και μήνες και στο τέλος δεν πλήρωνε κανένας και τίποτα. Τι κάναμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου? Μια μεγάλη αλλαγή, διαρθρωτική αλλαγή, τη λέω. Φέραμε την Εργάνη. Η Εργάνη τι έκανε? Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις, και αυτό είναι και υπέρ της απλοποίησης και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. Κάθε επιχείρηση μπορεί να κάνει πρόσληψη και απόλυση μέσα από την επιχείρησή της. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο επιθεωρητής το πρωί έχει το προφίλ της επιχείρησης και τους εργαζόμενους. Και αυτό σε συνδυασμό με το πρόστιμο των 10.550 ευρώ καθιστά πλέον πολύ δύσκολο ή και επικίνδυνο για κάποιον επιχειρηματία να ρισκάρει να κάνει αυτά που περιγράφει ο κύριος Στρατούλης. Διότι αν ο εργαζόμενος καταγγείλει και πάει το ΣΕΠΕ, τότε το πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ και θα πρέπει να το σκεφτεί ο επιχειρηματίας αρκετές φορές. Δηλαδή τα ψέματα τέλειωσαν, κύριε Στρατούλη. Πήραμε μια απόφαση δύσκολη, επιβάλαμε ένα πρόστιμο, το συνδυάσαμε με πρωτοποριακά εργαλεία όπως είναι η Εργάνη και πλέον οι επιθεωρητές έχουν οπλιστεί με εργαλεία τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Μάλιστα. Πλέον τώρα μπορούν να κάνουν στοχευμένους ελέγχους. Κύριε Υπουργέ, κύριε Στρατούλη, θα παρακαλέσω στο σημείο αυτό και τον κύριο Στρατούλη και τον κύριο Ρομπόλη. Θα τους χρειαστώ για μια ακόμη παρέμβαση για τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. Θα σας